Οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί πανελλαδικά για τις 24 Οκτωβρίου. Οι εκλογές αυτές περιλαμβάνουν εκλογές για τον πρόεδρο ΔΕΠ, εκλογές για τα μέλη ΔΕΠ, εκλογές για τους πρόεδρους των ΔΥΜΤΟ, δηλαδή των τοπικών οργανώσεων, εκλογές για τα μέλη των ΔΥΜΤΟ και εκλογές για τους συνέδρους, οι οποίοι θα κατεβούν στο συνέδριο, θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί. Δεν έχει οριστεί ακριβή ημερομηνία, αλλά συνήθως μάλλον το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΠ πλέον Λέσβου, η Διοικούσα Επιτροπή περιλαμβάνει Λέσβο και Λίμνο. Η Λέσβος έχει τη ΔΥΜΤΟ Μυτιλίνης, τη ΔΥΜΤΟ Ολύμπου, τη ΔΥΜΤΟ Καλονίες και τη ΔΥΜΤΟ Δαξαρχών. Συμπεριλαμβάνεται πλέον και η ΔΥΜΤΟ Λίμνου μαζί. Οπότε είναι σύνολο 5. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που διεκδικεί τη θέση του Προέδρου και πραγματικά αυτό με γεμίζει, αυτό δείχνει μια σύμπνοια των στελεχών, του δυναμικού του κόμματος προς το πρόσωπό μου και με γεμίζει με ένα αίσθημα ευθύνης ως προς το μέλλον και τις κινήσεις της οργάνωσης του κόμματός μας σε τοπικό επίπεδο. Ο ρόλος του κόμματος σε μια σύγχρονη δημοκρατία, του κυβερνώντος κόμματος, είναι να υποτάσσεται στο κράτος και όχι να το υποτάσσει το κράτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο κομματικός φορέας, από εκεί και πέρα υπάρχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ασκεί μια ευρύτερη πολιτική και στο κόμμα, στην κυβέρνηση συμμετέχουν και μέλη τα οποία δεν πρόσκειται αποκλειστικά, δεν είναι κομματικά στελέχη. Από εκεί πέρα αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα, τις ανάγκες των στελεχών, των μελών του κόμματος από διάφορους παραγωγικούς φορείς ή από όλες τις εκφάνσεις της του ανθρώπινου δυναμικού, των ανθρώπων της Λέσβου και της Λίμνου, τις μεταφέρουμε στα υπερκείμενα όργανα και από εκεί, από τα ανώτερα όργανα, μεταφέρεται στους ασκούντες στην εξουσία. Βέβαια, εντάξει, για κάποια ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, δεν ακολουθείται αυτή η ιεραρχία. Απευθείας στο μέτρο του δυνατού μπορούμε να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα για να λυθούν τα όποια προβλήματα, γιατί λάθος και αστοχίες υπάρχουν. Αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν λάθη είναι αυτοί οι οποίοι δεν πράττουν τίποτα και η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα δύο και πλέον χρόνια έχει να επιδείξει πολύ μεγάλο έργο παρά την πανδημία, παρά τα προβλήματα με το μεταναστευτικό, παρά τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από όλη αυτή την κατάσταση λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Για να το πάρουμε με αρχή, οι πυλώνες της οικονομίας, ποιοι είναι στα νησιά μας αυτή τη στιγμή, είναι σίγουρα η κτηνοτροφία, η γεωργία, είναι η εκμετάλλευση των γεωργικών προϊόντων. Δεν είμαστε κατά βάση ένα τουριστικό νησί, αλλά είναι και ο τουρισμός. Σίγουρα υπάρχει αρκετή δουλειά, πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Αλλά νομίζω ότι έχουν τεθεί τα πράγματα σε μια σωστή βάση, τόσο με τα προγράμματα Leader, όσο με τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι αγρότες, με την δημιουργία γραφείων, αρμόδιων γραφείων εδώ για την αποζημίωση των αγροτών. Σε ένα τουριστικό επίπεδο δεν μπορούμε να το δούμε ολικά την εικόνα, γιατί αυτά τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας που χαρακτήριζεται τον τουρισμό σίγουρα αυτό λειτουργήσε ως τροχοπέδι, δεν υπήρχε και ο τουρισμός από εξ Ανατολών, από την Τουρκία, που παραδοσιακά στήριζε τα τελευταία 15-20 χρόνια το νησί της Λέσβου, αλλά από εκεί πέρα βλέπω και θεωρώ ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει από τώρα για το καλοκαίρι, για τη σύνδεση, η διασύνδεση των νησιών τόσο της Λέσβου και της Λίμνου με την υπηρετική χώρα, τόσο με την Αθήνα όσο και με τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο βασανίζει το νησί της Λέσβου. Ικανοποιημένος, σίγουρα τα δεδομένα εντελώς διαφορετικά πριν αναλάβει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην άφρονα πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να κουράσω τον κόσμο, άλλωστε είναι γνωστά και τα λάθη και οι παραλήψεις και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε το μεταναστευτικό προσφυγικό. Το 2020 και μετά έχει έρθει μια καλύτερη φύλαξη των σύνορων, το βλέπουμε, έχουν μειωθεί οι προσφυγικές ροές, έχουν καταπολεμηθεί τα δίκτυα των διακινητών, υπάρχει μια φρούρηση των σύνορων, έχουν αυστηροποιηθεί οι συνθήκες με τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι διαμένουν, έχει μπει μια βάση σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο
για τη δημιουργία μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής σε νομικό επίπεδο. Από εκεί πέρα όμως είναι αρκετά βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Πρώτο στο βήμα είναι η δημιουργία ενός κέντρου, ενός ΚΙΤ, το οποίο θα βρίσκεται μακριά από τον αστικό ιστό. Αυτό για μένα είναι θέσφατο, είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο αν θέλουμε να δούμε το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας εδώ με εντελώς διαφορετική εικόνα από ό,τι είναι σημερινή, στην οποία βλέπουμε το μεταναστευτικό να πνίγει πραγματικά τον αστικό ιστό, να απομειώνει τις περιουσίες μας, να δημιουργεί φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Παρά τα όποια μεγάλα βήματα έχουν γίνει από πλευράς της κυβέρνησης, νομίζω ότι πρέπει να ως κοινωνία, τόσο ως κοινωνία όσο και ως τοπική αυτοδιοίκηση, να αντιληφθούμε ότι η καλύτερη λύση είναι η δημιουργία ενός ΚΙΤ μακριά έξω από την πόλη, έξω από τον αστικό ιστό, ένα φυλασσόμενο ΚΙΤ το οποίο θα δώσει τα χέρια και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι τούντες άσυλο να ζουν σε ήρεμες συνθήκες, σε συνθήκες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα δώσει και τα χέρια στο να αναπτυχθεί πραγματικά το νησί και να αλλάξει εντελώς, αν θέλετε, να αλλάξει εντελώς το αφήγημά του και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μακριά από όποια οικονομική σχέση με το μεταναστευτικό. Σίγουρα τα προβλήματα τα οποία έφερε ο Καλλικράτης από το 2010 με την ενοποίηση όλων των πρώην δήμων σε ένα καλλικρατικό δήμο, το πρώην τέως καλλικρατικό δήμο Λέσβο, έφεραν τεράστια προβλήματα σε οργανωτική δομή, σε διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, σε διαχείριση οικονομικών πόρων, τα οποία τα ζήσαμε στο πετσί μας όλοι μας. Θεωρώ ότι η διάσπαση των δύο δήμων έγινε πάρα πολύ βιαστικά. Πολλές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στον τρόπο διαχείρισης και των ανθρώπων αλλά και των καθημερινών προβλημάτων που απασχολούν όλους μας. Νομίζω ότι δεν μου καθήλει να αρμόδιος να το κρίνει αυτό. Βρισκόμαστε εν μέσω δύο μόλις χρόνια αφότου έχουν εκλεγεί οι νέοι αυτοδιοικητικοί μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές τόσο Α και Β βαθμού περιφέρειας και δύο δήμων. Επιτελείται έργο σίγουρα και η νομαρχιακή είναι εντελώς ανεξάρτητη από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλωστε από μόνοι τους αυτοί οι φορείς είναι ανεξάρτητοι, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν έχουν καμία σχέση με την κυβέρνηση, υπάρχει μια αυτοτέλεια στον τρόπο λειτουργίας τους. Σίγουρα κομματικά μας στελέχη μετέχουν και στους δύο δήμους και στην περιφέρεια. Το πώς βλέπω το έργο τους είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί σε αδρές γραμμές. Σίγουρα όλοι τους, όλη τα γη, η πολιτική μας τα γη θα κρυθούν εκτός από τα έργα τα οποία συντελούνται και για τις αποφάσεις τις οποίες πρέπει να πάρουν. Και εδώ ερχόμαστε και το συνδέουμε με το μεταναστευτικό, διότι καλούμαστε και καλούνται και οι ίδιοι ως αυτοδιοικητικοί φορείς να λάβουν γενναίες αποφάσεις για το μέλλον όλων μας και για το μέλλον αυτού εδώ του τόπου. Η περιφέρεια στα μέτρα του δυνατού επιτελεί ένα έργο το οποίο δεν, λόγω της φύσεως αυτής της αυτοδιοικητικής μορφής β' βαθμού δεν μπορεί άμεσα να είναι ορατό στους πολίτες, γιατί τα περισσότερα έργα είναι έργα που απαιτούν δημόσιους διαγωνισμούς, που απαιτούν διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες για να υλοποιηθούν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Περιφερειακή Αρχή, εκτός του έργου, και να το συνδέσουμε και με την προηγούμενη ερώτηση, πρέπει να αντιληφθεί ότι τα δεδομένα και σε επίπεδο χώρας, λόγω της αλλαγής της κυβέρνησης στη μεταναστευτική προσφυγική πολιτική και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αν θέλετε και σε γεωπολιτικό επίπεδο, κρίνοντας τα όσα συμβαίνουν στην γείτονα χώρα, κρίνοντας τα όσα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν και λόγω της προσφυγικής επικείμενης ίσως προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης, θα πρέπει να αντιληφθούν, να δουν το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα και δεν είναι μόνο ο κύριος Μουτζούρης, πρόκειται για μια συνεργασία πλέον δύο πρώην υποψηφίων του κύριου Μουτζούρη και του κύριου Χριστόφα για μια ενοποιημένη
σε άλλη μορφή πλέον περιφερειακή αρχή, πρέπει να δουν το πρόβλημα εν τη γενέση του, να το δουν πραγματικά, έτσι ώστε να δοθούν οι λύσεις οι οποίες έχουν προταθεί από την κυβέρνηση. Το είδαμε να υλοποιείται άλλωστε και μια δομή κλειστή, ελεγχόμενη, μακριά από τον αστικό ιστό στην Σάμμο. Μια δομή που αγκάλιασε σύσσωμη η κοινωνία της Σάμμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τα εγγένειά της, όπου είχε επισκεφθεί και ο Πρωθυπουργός, δεν υπήρχε ούτε ένα πανό εναντίον αυτής της δομής. Τόσο και οι δύο δήμαρχοι, οι οποίοι δεν είναι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βρισκόταν εκεί, προλογήσανε και μιλήσανε με θερμά λόγια για αυτό το εγχείρημα. Και νομίζω ότι η απουσία της περιφερειακής αρχής, όχι μόνο από αυτό, αλλά και γενικότερα από οποιαδήποτε συζήτηση και αιμονή σε συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις, οι οποίες ίσως απαντούσαν αιτήματα 2 ετών πριν, δεν αρμόζουν στις συνθήκες και στους κινδύνους που διατρέχει αυτή τη στιγμή και η χώρα, αλλά και γενικότερα που διαπνέουν την Ανατολική Μεσόγειο. Σας είπα ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μακριά. Αυτό παρήλθε, σίγουρα δεν άφησαν την ΟΔΕ και τα στελέχη του κόμματος αυτό δεν τα άφησε χωρίς να τα επηρεάσει. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, ζούμε σε κλειστές κοινωνίες που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να μην κρίνουμε τι θα έκανε ήταν κάποιος άλλος περιφερειάρχης, αλλά τι κάνει στη δεδομένη χρονική στιγμή η συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή, τι πράττει ή τι δεν πράττει για τις δράσεις ή τις τυχόν παραλήψεις τους, γι' αυτό ανακριθούν και όχι το τι θα γινόταν σε μια μελλοντική στιγμή. Σίγουρα και όταν έρθει η ώρα για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, όλα αυτά θα υπολογιστούν και από τα στελέχη του κόμματος, αλλά και από την κεντρική διοίκηση του κόμματος. Το σενάριο των πρώτων εκλογών, ο πρώτος ο οποίος το απέκλεισε είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Οπότε δεν είναι ανοιχτό. Σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, παρά τις αντιξοότητες, παρά την πανδημία, παρά την οικονομική κρίση, παρά τα συνεχή προβλήματα, με τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις. Έχει να επιτελέσει ακόμα πάρα πολύ έργο και νομίζω ότι οι εκλογές είναι μακριά. Όταν ολοκληρωθεί η τετραετία θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή έργο μπροστά μας και όλοι μας πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας προς αυτό. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι επικριτές του κ. Αθανασίου, ακόμα και είτε η ίδια απευθείας είτε δια συνεργαζόμενων μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον τόπο του. Δεν μπορούν να αμφισβητήσουν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ως κυβερνητικός βουλευτής, τόσο στην πρώτη βραχύβια, αν θέλετε, κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, αλλά πολύ κρίσιμη για τη χώρα, όσο και στη σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει βοηθήσει στα μέγιστα για τον τόπο μας. Είναι πολλά τα έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί και πολλά από αυτά που έχουν πραγματοποιηθεί με την συνδρομή και τη συμβολή του κ. Αθανασίου, μπορώ να πω για την έτσι χαρακτηριστικά για τις νέες πτέρυγες στο νοσοκομείο, μπορούμε να πούμε για το λιμάνι του Συγκρίου, την οδική αρτηρία Καλονής Συγκρίου, την πύλη Σέγγεν σε Πέτρα και Πλωμάρι, την ανακαίνιση γηπέδων, έργα πολιτισμού. Είναι ένα σύμπλεγμα έργων και ενεργειών τα οποία έχει βοηθήσει στα μέγιστα. Νομίζω ότι αποτελεί κεφάλαιο όχι μόνο για τον τόπο μας αλλά και για την ίδια την πατρίδα και πρέπει να στηριχθεί τα μέγιστα για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο, διότι έχει το Βεληνικές, έχει τη γνώση και έχει τη θέληση να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον τόπο μας. Ο πολιτικός στόχος της ΝΟΔΕ και των Προέδρων είναι να υπηρετήσουν τις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Πλέον τούτον δεν έχω κάποια. Εγώ δεν είμαι, εντάξει, είμαι πολιτικών, βρίσκομαι στην πολιτική από τα φοιτητικά μου χρόνια. Και πέρα ούτε αυτός ο σκοπός είναι η πολιτική για μένα, ούτε βιοπορίζουμε από την πολιτική, ούτε κερδίζω τα προστοζήν από την πολιτική. Ως πρόεδρος ευελπιστώ να τιμήσω την εμπιστοσύνη των μελών του κόμματος, επιτελώντας το έργο μου με το καλύτερο δυνατό τρόπο.